το Υπουργείο αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση. Δεν είμαι, λέει, εγώ να φοβηθώ ενός ανθρώπου σκέψη και να σταθώ μπροστά στο δικαστήριο των Θεών. Το ήξερα πως θα πεθάνω, πώς θα μην. Και ενώ ξέρω. Βλέπουμε την νυν Υπουργό Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου να ερμηνεύει εκπληκτικά την προσπάθεια της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδελφό της Πολυνίκη παρά την αντίθετη εντολή του βασιλιά της Θήβας Κρέοντα, θέτοντας την τιμή των Θεών και την αγάπη για τον αδελφό της υπεράνω των νόμων των ανθρώπων. Παγώνει την εκπαιδευτική κοινότητα η θυσία της Αντιγόνης της Δευτέρας Λυκείου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο εξωστρακισμός του Σοφοκλή από τα σχολεία. Η χώρα που γέννησε τον πολιτισμό φαίνεται ότι επιθυμεί να καταστρέφει ένα προς ένα τα δημιουργήματά του. Η τραγική ηρωίδα που συμβολίζει από το 441 π.Χ. τη γυναική αντίσταση στην εξουσία και διδάσκει τις ανώτερες ανθρώπινες αρχές σε ολόκληρο τον πλανήτη, περισσεύει ως μάθημα από τα ελληνικά σχολεία το 2017. Η Αντιγόνη είναι μια τραγωδία που προάγει διαχρονικά μηνύματα. Η εισήγηση της κατάργησης του αρχαίου κειμένου έρχεται στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμού του σχολικού προγράμματος που δεν έχει χρόνο για τους τραγικούς ποιητές και τα αρχαία ελληνικά, αλλά θεωρεί υποχρεωτική τη συζήτηση για τις έμφυλες σχέσεις στη θεματική εβδομάδα. Έντονα αντέδρασαν οι φιλόλογοι. Η διδασκαλία της Αντιγόνης δεν καταργήθηκε ούτε κατά την 7χρονη δικτατορία, ενώ η αγέροχη στάση της ηρωίδας του έργου αποτέλεσε διαχρονικά παγκόσμια εμβέλεια πρότυπο που ενέπνευσε και εμπνέει την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα του σήμερα τα πάντα μειώνονται, μόνο η βλακεία αυξάνεται. Μετά τις αντιδράσεις, το Υπουργείο Παιδείας αναζητά την κάθαρση με μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά βάζει φρένο στην πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και διαβεβαιώνει ότι η Αντιγόνη δεν θα καταργηθεί. Το θέμα προκλήθηκε από την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, η οποία βασιζόμενη σε ανυπόστατες φήμες, σπέβδει να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Οι εκπαιδευτικοί είδαν μετά από το σάλο που δημιουργήθηκε από τις απόψεις του πρώην Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου να προωθούνται αλλαγές όπως η συρρήκνωση της διδασκαλίας για το μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό.